Οι μεταλλορύχοι της χώρας, ανταποκρινόμενοι στο αγωνιστικό κάλεσμα του ΠΑΜΕ, συμμετέχουν στο σημερινό συλλαλητήριο. Η Ομοσπονδία της αποφάσισε ομόφωνα να καταγγείλει την κυβέρνηση να ζητήσει την απόσυρση όλων των απεργοκτώνων και αντιδημοκρατικών διατάξεων του πολυνομοσχεδίου και να καλέσει τα σωματεία σε απεργιακή κινητοποίηση με βάση την απόφαση του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας για τις 24 του μήνα. Καταγγέλουμε με κάθε τρόπο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που, παίρνοντας τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, χτίζει στον απεργοκτόνο πάνω νόμο όλες εκείνες τις διατάξεις προκειμένου να χρυσεύσει τον αγώνα των μεταλλορύχων και της εργατικής τάξης της χώρας για τη διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων, για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, για ασφάλεια. Ενθαρρυμένη εργοδοσία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων από την κυβερνητική ανάλγητη πολιτική αντεπιτίθεται και αντιπροτείνει κατάργηση της κλαδικής σύμβασης, μειώσεις των μισθών 13 με 18%, εξαίρεση δικοτήτων και προσφεύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας για να ακυρώσει την ισχύουσα συλλογική σύμβαση που υπογράφτηκε το 2017. Κυβέρνηση και εργοδοσία σε πλήρη ταύτιση φροντίζουν μέσα από αυτό το εργοδοτικό αντιλαϊκό κίνημα να στήσουν όλες εκείνες τις παγίδες που θα μπλοκάρουν τους αγώνες μας. Έχουν ξεσαλώσει. Απειλούν τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας με τη τρομοκρατική μετάθεση, απειλώντας τον με απόλυση. Στους χώρους δουλειάς έχουν καταπατήσει κάθε έννοια της υγιεινής και της ασφάλειας, έχοντας συνέχεια θανατηφόρα ατυχήματα. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η Ομοσπονδία καλεί στη σκέψη σωματείων προκειμένου να κλιμακώσουν τον αγώνα. Τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, κάθε εργαζόμενος, κάθε συνδικάτο πρέπει να πάρει θέση. Ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες. Με το κεφάλι ψηλά, οι μεταλλορύχοι μαζί με όλους τους εργάτες της πατρίδας μας καλούν σε κοινό αγώνα για να μην περάσει ο εργασιακός μεσαίωνας για αντίσταση και πάλι με τα ταξικά συνδικάτα. Ο αγώνας συνεχίζεται, θα νικήσουμε.